Το τσάι έγινε Lux. Νέο Lux Plus Light Tea. Περισσότερο εκχύλισμα τσαγιού. Περισσότερο σχημός φρούτων. Ελάχιστες θερμίδες. Για δροσιά και ευεξία. Σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Lux Plus Light Tea. Η Lux πλευρά του τσαγιού. Διπλές ασφαλιστικές εισφορές καλούνται να πληρώσουν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή χιλιάδες αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μαζί με την τρέχουσα δόση για τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ Ιουλίου 2018, όσοι επαγγελματίες είχαν χρεωστικό υπόλοιπο για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017, θα πρέπει να πληρώσουν και την τέταρτη δόση των οφειλόμενων. Πρόκειται για την προτελευταία μηνιαία δόση, καθώς η επόμενη που θα πρέπει να καταβληθεί έως 30 Σεπτεμβρίου, μαζί με την τρέχουσα εισφορά Αυγούστου 2018, είναι η πέμπτη και τελευταία των χρεωστικών υπολείπων του 2017. Χθες στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουλίου των αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή. Υπενθυμίζεται πως οι τρέχουσες εισφορές του 2018 έχουν υπολογιστεί με βάση το 85% του καθαρού εισοδήματος του 2016, συν τις καταβληθήσεις ασφαλιστικές εισφορές του 2016. Οι φορολογούμενοι επαγγελματίες καλούνται αυτό το μήνα να πληρώσουν για δεύτερη φορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Όπως γνωρίζουμε, μέχρι 10 Αυγούστου έπρεπε να έχει πληρωθεί ο μήνας Ιούνιος και μέχρι τέλος Αυγούστου πρέπει να πληρωθεί ο μήνας Ιούλιος. Κάποιοι από αυτούς καλούνται επίσης να πληρώσουν και τα αναδρομικά του ΕΦΚΑ, διότι λόγω της αύξησης των κερδών που είχαν, αναπροσαρμόστηκε και ο ΕΦΚΑ στις πληρωμές αυτές που έχουν. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι φορολογούμενοι, ουσιαστικά κάποιοι από αυτούς να πληρώσουν τετραπλές εισφορές και κάποιοι από αυτούς να πληρώσουν διπλές εισφορές. Θα πρέπει ο κάθε φορολογούμενος από αυτούς να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις μέχρι τέλος του μηνός. Και είναι ένας μήνας ο οποίος ουσιαστικά είναι νεκρός και δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στα καταστήματα για να μπορέσουν και οι φορολογούμενοι επαγγελματίες να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.